να σχολιάσετε τον Στέφανο Κασελάκη, μια και είστε πολιτικό κι εσεί. Μισό λεπτό. Δεν αισθάνομαι καθόλου πολιτικό. Αισθάνομαι ότι είμαι ένα πολίτη που μπήκε στη Βουλή για να διατρανώσει τα προβλήματα του δικού του κλάδου. Εγώ δεν είμαι ούτε γιατρό, ούτε τη εξωτερική πολιτική για να ξέρω αυτά τα πράγματα. Ξέρω ορισμένου τομεί. Και γι' αυτό έχω μπει σε ειδικές επιτροπές που ασχολούνται με τον πολιτισμό. Εμείς έχουμε χωρίσει, ανάλογα με το τι επάγγελμα κάνουμε, τους τομείς. Δεν μπορεί άνθρωποι γκέι να λένε ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε δύο αγόρια. Γιατί, άμα κάνεις δύο κορίτσια, τι έγινε δηλαδή. Είμαι εναντίον αυτών των πραγμάτων. Και γι' αυτό όλοι μαζί πρέπει να δείξουμε ότι ό,τι λέγεται λάθος πρέπει να στυλιτεύεται. Θέλω να σας πάω στον κύριο Σταμούλη. Ο κύριος Λιάγκας παρουσίασε ένα ψευδές ρεπορτάζ για την οικονομική του κατάσταση, ο οποίος το διέψευσε αργότερα ο κύριος Σταμούλης. Μπορεί να πληροφόρησαν λάθος τη συγκεκριμένη εκπομπή. Καλά έκανε ο Οδυσσέας, που είναι και φίλος μου, και ανέτρεψε το fake news. Αλλά fake news είναι γεμάτη τηλεόραση. Κάθε μέρα, είτε στην τηλεόραση, είτε στα περιοδικά, είτε στα site, διαβάζουμε απίστευτα ψεύδη. Διότι διαδίδονται από ένα στόμα στο άλλο. Εγώ είμαι κατά των ψευδών και δεν θέλω να σχολιάζω τέτοιες προσωπικές καταστάσεις, ιδιαίτερα οδυνηρών γεγονότων. Εσύ είχες αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες στην καθημερινότητά σου από αυτά τα περιστατικά? Προσωπικά τα αντιμετωπίζω με πολύ χαβαλέ, με πολύ χιούμορ. Σίγουρα και με ευγένεια, δηλαδή. Όταν θα συναντήσω κάποιον ο οποίος έχει παρκάρει μπροστά ή έχει κλείσει μια ράμπα, πάρα πολύ ευγενικά θα του πω να το πάρει, να μετακινήσει το όχημά του, γιατί εμποδίζει. Θα με δει και εμένα, αλλά νομίζω ότι με την ευγένεια κερδίζει τον άλλον και σε ακούει ο άλλος. Και δεν έχω ασχοληθεί, ξέρετε, γιατί θα μου πεις, ίσως έπρεπε να ασχοληθείς. Αλλά δεν ασχολήθηκα, γιατί όταν ασχολήθηκα 1-2 φορές, έχασα 2-3 ώρες από τη ζωή μου περιμένοντας την αστυνομία να έρθει, χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Δηλαδή το να φάει ο άλλος απλά μια κλίση δεν μου λέει κάτι. Εγώ δεν μπόρεσα να παρκάρω και εγώ έχασα 2-3 ώρες από τη ζωή μου περιμένοντας μια αστυνομία. Ας μην φτάνουμε δηλαδή εκεί πέρα και να καταλαβαίνουμε αυτό που είπα προηγουμένως, το λόγο ύπαρξης. Ποιο θεωρείς είναι το βασικό στοιχείο που μπορεί να αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση, κατά τη γνώμη σου? Είναι θέμα παιδείας. Καθαρά είναι θέμα παιδείας. Πώς ήταν η εμπειρία σας στο Celebrity Get Me Out? Ήταν πολύ καλή. Ακόμα παίζεται το Celebrity, όμως ας μην δημιουργούμε εντύπωση, ας τα αφήσουμε να εξελιχθεί το παιχνίδι. Θα ξανασυμμετείχατε ενδεχομένως σε κάποια άλλη πρόταση αντίστοιχου περιεχομένου? Τα βλέπω και τα εξετάζω όλα. Επαγγελματικά θα περιμένουμε να σας δούμε κάπου αλλού? Δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο προς το παρόν. Σας ήταν πρόσφατα καλεσμένο στην κυρία Σκορδά, θα ξαναπηγαίνατε? Με έχει συγκλονίσει όλο αυτό το πράγμα που γίνεται με τον πόλεμο. Δηλαδή, δεν μπορώ να το δεχτώ, δηλαδή η συνείδησή μου, συμβαίνει κάτι που με ξεπερνάει. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα, ούτε επαγγελματικά, ούτε στόχους, ούτε όνειρα, ούτε τίποτα. Δηλαδή είναι σαν να σταματάει η ζωή μου. Με έχει επηρεάσει αφάνταστα όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Αισθάνομαι ότι έχουμε αποτύχει όλοι σαν άνθρωποι. Αισθάνομαι μια τεράστια αποτυχία που την φορτωνόμαστε όλοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπήκα στο σπίτι του Fame Story. Πήγα να κάνω αυτό που ξέρω καλά, δηλαδή να προπονήσω τα παιδιά. Με κοιτάξανε στην αρχή λίγο με μισό μάτι όταν μπήκα 8 η ώρα το πρωί και άρχισα να φωνάζω καλημέρα, καλημέρα. Τους τρέλανα, αλλά νομίζω ότι το ευχαριστήθηκαν το μάθημα. Θέλω να σε πω σε ένα πολύ καλό σου φίλο, τον Τρίφωνα Σαμαρά, να μου κρίνεις λίγο την πορεία του μέσα στο Celebrity Get Me Out of Here. Θα σου πω την αλήθεια, δεν το έχω παρακολουθήσει καθόλου. Οπότε δεν μπορώ να σου πω. Όταν ήξερα ότι θα πήγαινε. Του είπα πώς θα πας εκεί με το σκυλί, δεν φοβάσαι και όλα αυτά, και μου λέει θα πάω και θα δω. Αλλά δεν το έχω παρακολουθήσει. Κάτι ατάκες από εδώ και από εκεί που διαβάζω έτσι στα Twitter καμιά φορά, αυτό. Αλλά δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου αυτό το... Σε συμβουλεύτηκε για να πει το ναι? Όχι, απλά μου το ανακοίνωσε ότι σκέφτομαι να πάω. Ναι, μήπως έρθεις και εσύ, μου λέει. Όχι, ευχαριστώ, λέω, θα πας μόνος.